Είναι η κυβέρνηση. Το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ως αντιστάθμισμα για το μοσχαρίσιο κρέας. Δεν είχατε υπόψη σας ότι πουθενά άλλου στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση? Δεν είπα πουθενά, είπα στην πλειοψηφία. Στην πλειοψηφία. Στην πλειοψηφία. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης και όλοι γνωρίζουμε τις ώρες του Αυγούστου και του Ιουλίου που γινόταν η διαπραγμάτευση. Θα ήθελα όμως να μπω στην ουσία του θέματος. Δεν υποτιμώ ότι κάποιοι άνθρωποι θα δώσουν, κάποιες οικογένειες θα δώσουν 500, 700, 1000 ευρώ αναλόγως τι πληρώνουν στα ιδιωτικά σχολεία. Το χρόνο περισσότερο. Πάντως δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά, είναι και τα φροντιστήρια. Διότι είναι το ιδιωτικό πράγμα. Σχολείο να το κατανοήσω, αλλά το φροντιστήριο είναι που άλλο πάει το παιδί να μάθει μια ξένη γλώσσα. Έχετε δίκιο, είναι άλλο πράγμα το φροντιστήριο. Γι' αυτό λέμε στο 1-6, στο άλλο 13. Είναι άλλο, όντως. Συμφωνώ μαζί. Ναι, αλλά αν δεν γίνει δεκτό, θα πάει παντού 23. Εκείνη η αγωνία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπούμε τώρα στο δίλημα 0-23. Αυτό δεν βολεύει τους Έλληνες πολίτες, δεν εξυπηρετήσει τίποτα. Το θέμα είναι αν επιμείνει η Τρόικα σε αυτό το δίλημα, τι θα γίνει. Ωραία, θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Πάντως δεν έχω πληροφορίες για τέτοια ζητήματα που αναφέρει ο κύριος Κυραϊλίδης, με τον οποίο θα συναντηθώ συντόμως, το ξέρει, του έχουμε απαντήσει. Εγώ καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, ότι όμως είναι μια αυτοκριτική που κάνετε σε αυτό που είπατε. Ότι είναι δηλαδή, όταν λέτε ότι σε μια οικογένεια είναι σοβαρά τα ποσά που δίνουν, είναι μια αυτοκριτική που κάνετε για τη φράση σας που είχατε πει πενταροδεκάρες. Να σας απαντήσω. Ήταν ένα σχήμα λόγου. Να μην κάνω τώρα καταγραφή πολλών σχημάτων λόγου που λένε όλοι. Εντάξει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πάντως αναγνωρίζετε ότι μια οικογένεια επιβαρύνεται με το 23% σοβαρά. Όχι. Όχι σοβαρά. Είναι αναλόγως το εισόδημα του καθενός. Ένας ο οποίος έχει εισόδημα 60.000-70.000 οικογενειακό, με 500 και 700 ευρώ το χρόνο δεν είναι σοβαρή επιβάρηση. Μα αυτός που έχει τα 70.000 είναι πλούσιος, κύριε Φίλη. Αυτός, δεν το συζητάμε. Αυτός που έχει, δεν λέμε για αυτούς που έχουν 70.000. Αυτός που δίνει 7.000 το χρόνο για να στείλει το παιδί στο ιδιωτικό σχολείο. Είναι εύπορος ή δεν είναι? Δεν είναι ο Ζάμπλουτος. Είναι εύπορος. 7.000 είναι το εισόδημα που έχει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών ετησίως. Όταν μια οικογένεια διαθέτει και κάνει την επιλογή, σωστά. Είναι δικαίωμά της. Να στείλει το παιδί της σε ιδιωτικό σχολείο. Για διάφορους λόγους. Δεν κρίνω, αλίμονο. Ελευθερία επιλογής έχει. Και δίνει 7.000 το χρόνο ή και 10 ή και 15. Αλλά λέω 7 ευρώ. Ένα συνηθισμένο. Πολύ. Δεν μπορώ να δώσει άλλα 700 ευρώ. Στην μόχα να το δώσω. Να το δεχτώ. Εγώ δεν μπαίνω αυτό. Κοιτάξτε, στο πορτοφόλι κανενός. Αλλά μην φτιάχνουμε ένα λαϊκισμό. Ένα δημόσιο υπάλληλοι παίρνουν, ας πούμε, 20-25.000 το χρόνο. Δεν και στέλνουν, έχουν ένα παιδί. Δεν στέλνουν αυτοί εύκολα. Πώς έχετε. Μην το λέτε. Τα παιδιά τώρα των δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα των εργαζομένων δεν πηγαίνουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχουμε όλη κοινή εμπειρία γύρω μας. Είναι απόλυτος όμως. Αυτό είναι το δεν είμαι απόλυτος. Λέω πια ποιος είναι ο κανόνας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ορισμένες οικογένειες, και το σέβομαι αυτό το πράγμα, θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Η δική μου όμως υποχρέωση ως Υπουργού Παιδείας είναι να διασφαλίσω το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να στέλνουν τα παιδιά τους σε μια αξιόπιστη, αναβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση. Πάντως τα παιδιά τα στέλνουν στο ιδιωτικό, γιατί δεν υπάρχει αυτή η αξιόπιστη δημόσια εκπαίδευση που λέτε. Γι' αυτό η συζήτηση για το ΦΠΑ πηγαίνει αλλού. Δεν πάει στο 700 ευρώ το χρόνο που μπορεί να δώσει μια οικογένεια. Πηγαίνει στην υποβάθμιση, την υποτίμηση, την απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Λένε το δημόσιο σχολείο έχει πολλά προβλήματα, το ιδιωτικό δεν έχει. Θέλετε να ανοίξουμε τον κατάλογο των προβλημάτων? Μεγάλο. Να μιλήσουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ίδιοι άνθρωποι. Το γεγονός ότι τεχνιέντος έφυγε ο έλεγχος των ιδιωτικών σχολείων, των εργασιακών ζητημάτων των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας και πήγε στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή πουθενά. Δηλαδή πουθενά. Διότι όταν έχεις μια επιχειρήση εργασίας που ελέγχει από τα σούπερ μάρκετ και τα γκαράζ μέχρι τα ιδιωτικά σχολεία, δεν έχει τίποτα στο τέλος. Δηλαδή, το κάνουμε όλοι. Δεν είναι σημαντικό στοιχείο. Θα επαναφέρουμε στο Υπουργείο Παιδείας συντόμως την ευθύνη για τον έλεγχο των εργασιακών ζητημάτων και γενικότερα για την εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Συγγνώμη. Αυτό καλά θα κάνετε και θα το επαναφέρετε. Ένα λεπτό. Δηλαδή, γι' αυτό δεν άκουσα κάτι να υποθεί όμως. Υπάρχει αντίδραση των σχολαρχών. Κακώς υπάρχει αντίδραση. Λέει, θέλω να πω ότι η συζήτηση πρέπει να έχει έναν κοινό παρονομαστή. Την αναβάθμιση της παιδείας και την εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Αν χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο, χάνεται η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Αυτό που το καταλάβουμε. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι μια έννοια γενική και αόριστη. Η δημοκρατία σημαίνει ικανοποίηση θεμελιωδών κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση. Τι θα πούμε λοιπόν, όλα ιδιωτικά, για να μπορέσουμε έτσι να ικανοποιήσουμε ένα δογματισμό που θεωρεί ότι ό,τι που θεωρεί εκ προημίου ότι ό,τι είναι ιδιωτικό είναι καλό και ό,τι είναι δημόσιο είναι κακό και προβληματικό. Εκεί έχουμε πέσει σήμερα. Υπουργέ, ακούστε λίγο μια στιγμή. Μπορείτε. Μάλιστα. Γιατί σας βλέπω και φορτώνετε λίγο. Δεν φορτώνω καθόλου. Εσείς λέτε ότι με χτυπάνε εμένα ή αντιδρούνε όλοι αυτοί γιατί θέλετε να βάλετε κανόνες
στην ιδιωτική εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας να ελέγχει τα ιδιωτικά σχολεία. Μάλιστα. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί είδα και στην Αυγή, διάβασα ένα άρθρο περί υποκρισίας, ότι επειδή τα βάζετε με τα μεγάλα συμφέροντα των ιδιωτικών σχολείων, γι' αυτό σας έχουν και σας τυπάνε. Είπα και το ξαναλέω, ότι εμείς ως Υπουργείο Παιδείας είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε την εποπτεία και στα ιδιωτικά σχολεία. Βεβαίως με τους κανόνες της νομοθεσίας. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Προφανώς. Αλλά είναι λάθος και είναι αντιστροφή προτεραιοτήτων η κουβέντα επί τόσο καιρό για το ΦΠΑ στα ιδιωτικά, όταν το πρόβλημα είναι κατά τη γνώμη μου η εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε με πράξεις, με πολιτικές επιλογές σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο. Αυτό να κουβεντιάσουμε. Εκεί να κριθούμε, εκεί να επικριθούμε. Όχι το 23%. Δίκιο, αλλά εάν στο τέλος του χρόνου 20.000 μαθητές φύγουν από τα ιδιωτικά και πάνε στα δημόσια που ακόμη και εσείς παρατηρήσετε ότι έχουν κενά. Πώς θα διδαχθούν αυτά τα 20.000 παιδιά που θα πάνε σε αίθουσες που δεν θα βρουν δασκάλους. Κύριε Τάκη, μην φτιάχνουμε ασπίδες τώρα, όχι εσείς. Ασπίδες για τα οικονομικά συμφέροντα. Όχι, σας λέω τι λέει. Μακάρι να έρθουν 20.000 παιδιά στο δημόσιο σύστημα. Μακάρι. Και να υποχρεωθεί η πολιτεία. Αν είναι περισσότερα τα λεφτά, και στη δημόσια παιδιά είναι λιγότερα. Ακούστε κάτι. Πού θα τα βρείτε, είναι υποχρέωση της πολιτείας να έχει προτεραιότητες. Κύριε Υπουργέ, αυτά και τα 20.000 παιδιά είναι... μπορείτε να υποσχεθείτε σήμερα ότι θα έχουν σωστή εκπαίδευση από τέλος του χρόνου. Όσο έχει το δικό μου παιδί που πήγαινε στο δημόσιο σχολείο. Όλα τα Ελληνόπουλα, όλα τα Μεταναστόπουλα, όλα τα παιδιά που σπουδάζουν στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης θα έχουν μαζί με όλα τα παιδιά ίδιες συνθήκες εκπαίδευσης. Ναι, αυτό λέω. Παιδιά και είναι μια πρόκληση που δεν έχουν δασκάλους δει ακόμη. Όποιος θεωρεί ότι τα 700 ευρώ το μήνα είναι, το χρόνο, συγγνώμη, είναι απαγορευτικά για να καθίσει το παιδί στο ιδιωτικό σχολείο, θα κάνει την επιλογή του άνθρωπος. Ναι, πάντως... Η επιλογή να πάει να παιδί στο ιδιωτικό σχολείο είναι η επιλογή της οικογένειας. Εντάξει, αλλά αυτό θα μπορούσε.